Μου πετάνε κουκουνάρια. Είναι χαζά τα παιδιά. Μαλάκα στο σχέδιο δεν είναι όμως, έτσι δες. Σε μισούνε όλοι μαζί. Με μισούνε όλοι μαζί το ίδιο. Ναι, το κύριο, πώς θα δίνει. Στη λίμνη. Το πάρω. Τώρα που έχουμε σταματήσει, πες λίγο. Μάλλον είμαστε στο Λουτράκι. Ωραία, και πού πάμε? Αντιλιακό. Το φάρο του Λουτρακίου. Τώρα πάμε όμως δουλειά της Φώκιας. Στη λίμνη μου λίγες πριν. Μπράβο, είσαι. Ποια λίμνη, ρε. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Λουτράκι. Εντάξει, έχουμε σταματήσει για ένα προβιασμό. Πηγαίνουμε στο σπηλιά της Φώκιας. Θα τσεκάρουμε λίγο και τη φάση, να βγάλουμε μια φωτογραφία. Και μετά θα πάμε. Ναι, Λουτράκι, είναι ο σπόνσορ τη εκδρομή. Και μετά θα πάμε στην λίμνη της Βουλιαγμένης. Και ο τελικός προορισμός είναι ο Φάρος. Τα λέμε σε λίγο. Δευτέρια, πες παιδί μου που πάμε. Στη σπηλιά της Φώκιας. Στη λίμνη της Φώκιας. Σπηλιά! Στη λίμνη του Φάρου. Ωραία, θες να μας πεις κάτι, υπάρχει κάποια λαογραφική, υπάρχουν κάποια... κάποιο λαογραφικό μουσείο... Κοίτα, το GPS άλλο, το πληρώνομαι. Με τι? Με πήρες. Με πήρες. Με πήρες. Λες, θα με ξενέρω εδώ στη λίμνη. Δεν είναι λίμνη. Για πες. Θάλασσα είναι κανονικά. Τι είναι η θάλασσα, δεν είναι κλειστή. Όχι, δεν είναι κλειστή. Δεν είναι λίμνη. Απλά λέγεται λίμνη. Γιατί λέγεται λίμνη. Α, δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι τελείως κλειστή. Έχει ένα μικρό πέρασμα, οπότε δεν είναι λίμνη. Θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι είναι λιμνοθάλασσα. Πες το. Ας πούμε ότι είναι λιμνοθάλασσα. Μπορείς να κάνεις λίγο πιο δεξιά. Όχι! 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 Λίγο πιο δεξιά. Δεν πειράζει, άστα την πλάκα. Όχι. Όχι. Έμεινε εκεί, άστα. Καλό μήνα, ότι τσέχουν τα σάλια. Γλυκούλη. Γεια σου. Σ' αγάπησε τώρα, εσύ. Γενικότερα, από ό,τι βλέπω, το πρωτομαγιάτικο τραπέζι είναι λίγο αποτυχημένο. Αποτυχημένες πατάτες, αποτυχημένη σαλάτα. Οι πύρες είναι καλές. Τίμιο. Οι πύρες είναι καλές. Βασικά, ούτε οι πύρες είναι καλές. Όταν είναι ζεστή. Δεν είναι ζεστή. Μπορείτε να με αφήσετε, αφού έχω ξεκινήσει έτσι τώρα. Δεν μπορώ να το αλλάξω. Γιατί δεν είχε άλλη. Σκάστα για μαλάκια. Στα παιδιά εδώ. Subscribers. Με τον Νίκο, subscribers. Πατήστε εδώ. Εδώ. Εκεί. Θα το βάλουμε μετά. Πάει κατά μου να το περίμενε. Μακάρι να μπορούσατε να το μυρίσετε αυτό το πράγμα. Μυρίζει εσχρά. Είναι η χειρότερη μπριζόλα που μας έχουν φέρει ποτέ. Μυρίζει όντως καλαμαρακιά. Το χειρότερο γεύμα ever. Είναι μπλε. Μου θυμίζει τη δίψη. Παιδιά, πολύ άσχημη φάση. Αλλά η εικόνα από ό,τι φαίνεται τη αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Ναι, σαλάτα. Σα το έχουμε πει ψωμί εδώ και ένα μισάωρο. Ναι, ξέρω, 3 λεπτά έχουν περάσει. Εγώ θα πω μισάωρο όμως για. Για να το κάνω πιο τραγικό. Εμάς έχει φέρει ακόμα. Παλιότερα παραπονιόμουν για το McDonald's. Δεν θα ξαναπαραπονεθώ. Δεν θα ξαναπαραπονεθώ ποτέ. Πότε στη ζωή. Τα McDonald's χαμάνε. Είναι παντού ίδια. Όταν πήγα στο Παρίσι και φάγα McDonald's, ένιωσα οικεία. Που στο Παρίσι, τόσα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου. Δηλαδή είναι μαγεία. Είναι γνώριμη σαπίλα, δεν το ψάχνει. Δεν έρχεσαι αντιμέτωπο με την καταστροφή, δηλαδή. Εδώ προσευχόσουν. Να, πάνε όλα καλά. Τι γίνεται, το μισό είναι εδώ. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Δεν ξέρω, σταμάτα. Μυρίζουν πολύ άσχημα όλα. Μέχρι και το ψωμί είναι λάθος. Βάλτε, όχι, όχι. Ανάποδα. Το πονάς. Σωστό είναι. Είναι κίνηση. Όχι, 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 μη το. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι πράξη διαμαρτυρία. Σκάτα, πόσο σκάτα ήταν το φαγητό μας. Όπως ήρθαν οι μπριζόλες, έτσι μείνανε.
Πληρώσαμε 80 ευρώ για αυτό το πράγμα. Προσπαθούσαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο να μην κάνει το λάθος να πάρει τουλάχιστον κρέας σε αυτή την ταβέρνα. Δεν θα πούμε ποια ταβέρνα είναι για ευνόητους λόγους. Πάντως είμαστε στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Μια μπλε είναι πάνω στη θάλασσα. Να μην έρθετε. Έτσι και βρούμε γκούτσα σε γάμισο. Αμα καλή μπουζούκι! Φαΐ. Ο κ. Λευτέρης. Ναι. Ναι. Με καρφώνει. Ευρώ. Ναι. Με 10 λεπτά. Δώσε μια τσιγάρα. Και το πήρα. Κάνε σούπερ πίπες. Κάνω σούπερ πίπες. Κάνε. Όχι, θα σπάσει το ντουί, θα σπάσει το ντουί. Τα ντουί είναι μαλάκα. Έχει κάμερες, μη. Πού έχει κάμερες. Αλήθεια. Και βρούμε γκούτις. Όχι αυτήν, όχι αυτήν, αυτήν πάτε πίσω. Για μαλάκες να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Θα έχουμε τη λάμπα και θα λέμε αυτή η λάμπα δεν είναι από εκεί. Καλό μήνα! Καλό μήνα! Ωραία, μπορούμε να πάρουμε. Μπορούμε να πάρουμε αυτή τη λάμπα. Μπορούμε να πάρουμε αυτή τη λάμπα. Γιατί άκου να δεις ποιο είναι το πρόβλημα. Άκου να δεις ποιο είναι το πρόβλημα. Βλέποντας αυτή τη λάμπα θα λέμε ότι είναι η λάμπα δίπλα. Φωνάζουμε! Α, πάρουμε αυτή τη λάμπα! Θα ζούσε. Εδώ έχουμε πάρει το τραπέζι που καθόμασταν 47. Είχα στάξει 47 από εδώ πέρα σε ό,τι ανεβάζουμε. Και δύο λαμπάκια από το είχε και πάρκινγκ το του. Να, εδώ βλέπουμε τα μνήματα όσων έχουν πεθάνει. Και επίση δηλώνει λεπτέρα την επόμενη στροφή. Θα έχει κάτι να φάμε. Θα έχει κάτι να φάμε σίγουρα τη προσωπή. Η μία στροφή την περάσαμε, δεν υπάρχει κάτι. Τι μωρή μαλάκα! Τι είναι αυτό εκεί. Εκκλησία. Εκκλησία είναι αυτό εκεί. Δεν παίζει να χοιρινό ρε μαλάκια τώρα, αλήθεια. Εντάξει, χοιρινό ήταν, απλά ήταν από πάντα. Αν το βάλεις την κατάψυξη στο κρέας. Δεν παθαίνει τίποτα. Έστω και μετά από 10 χρόνια. Δεν παθαίνει κάτι. Αν το βάλεις την κατάψυξη. Και αν είναι χοιρινό. Το λάθος, κατά πάσα πιθανότητα ήταν και το κρέας, ότι δεν ήταν το καλύτερο μέρος του ζώου αυτό το πράγμα. Ήταν την ψαροταβέρνα. Εκεί που έψινε τα καλαμαράκια και τις γαρίδες και τα χταπόδια και όλα αυτά. Εκεί έψησε το κρέας. Αλλίωσε το DNA της. Το έχουμε πάρει πολύ στο χαβαλέ. Γιατί θα πρέπει να ξεστερνοβολάμε κυριολεκτικά όλοι μας εδώ φαμιλικά. Δεν φάγαμε ρε μαλάκα, δεν φάγαμε τίποτα. Όπως και να έχει τώρα είμαστε προς Φάρο. Και μην ξεχνάτε hashtag 47 από εδώ πέρα. Μόνο. Universe 217, subscribe στο κανάλι του Νικόλας Παναγιωτόπουλος. Πώς έχεις? 1500. Όχι, δεν έχεις 1500. Ενωμένη είναι. Και βέβαια. Δεν ήταν τη σκηνή. Όχι, δεν. Αυτή είναι ταβέρνα, ρε μαλάκα. Ταβέρνα είναι. Ναι. Ψέματα. Όχι. Εγώ για γκούντι τα βλέπω. Τέλος πάντων, ενώ ο Λευτέρης γκρινιάζει, εμείς συνεχίζουμε να πάμε στο Φάρο. Πάμε να βρούμε ένα ωραίο σποτ για να είμαστε έτοιμοι να δεις ο ήλιος, να έχουμε ένα ωραίο κάδρο. Τι, έχω πάρει 30 μπύρες μόλις. Τι 30 μπύρες, 30 μπύρες. 3 υπάρχει 30. Υπουργείο Φάρο, περιοχή Φάρο. Ό,τι πάρεις Φάρος. Πάμε πρώτα προς τα κάτω που έχει μια εξέδρα και μετά θα πάμε να δούμε το κατάλληλο και το πιο ωραίο σποτ για να βγάλουμε μια ωραία φωτογραφία στο Φάρο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την παραλία. Από εκεί πίσω από αυτό το βράχο είναι ο Φάρος. Εδώ έχει κάποια αρχαία. Πολλές φωτογραφίες που είχα δει από το Φάρο λογικά έχουν τραβηχτεί από εκεί. Εσύ που πας από εκεί. Ανεβαίνω. Όντως πας να ανέβεις από εδώ. Όχι. Έχει και κλαροπούλια. Εδώ είναι η ομάδα μας, είναι η ομάδα του National Geographic, είναι όλοι καταξιωμένοι ερευνητές. Α, σε τραβάει. Μόλις ανεβήκαμε, πάμε το σημειάκι μας. Χάσαμε τους άλλους από το κρου. Όπα ρε! Όχι, δεν τα καταφέραμε. Δεν βγάλαμε ωραία φωτογραφία. Δεν μιλάω σε ένα Λευτέρη. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι μιλάω σε ένα? Στους φίλους που μιλάω στο YouTube. Τέλος πάντων, δεν τα καταφέραμε. Βέβαια το οποίο γαμάει. Είμαστε ειλικρινείς εδώ όταν λέμε ότι δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Θα βάλουμε μια άλλη φωτογραφία που θα βάλουμε το ίδιο. Δεν είναι ότι τραβήξαμε εμείς. Έχουμε αυτό εδώ το οποίο αποτύχαμε. Και αποτύχαμε να βγάλουμε μια σοβαρή φωτογραφία. Και βρήκαμε και ένα κοχύρι πάνω στο βουνό. Αφού λοιπόν αποτύχαμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Αλλά τώρα θα πάμε να παίξουμε τις φωτιές.
Ήρθαμε εδώ λοιπόν να δούμε αν έχει σημείο για να κάνουμε φωτιές. Έχει μια παραλία κάτω, έχει και μόλο, έχει και κόσμο, λογικά μπορούμε να πάμε. Πύρες δεν έχουμε. Είναι αλκοολική, εγώ πίνω φυσικό χυμό πορτοκάλι μόνο. Εδώ είναι ένας αρχαιολογικός χώρος. Και εδώ η εξόρμηση συνεχίζεται. Έχει δεξαμενή εδώ, έλατε να δούμε τη δεξαμενή, παιδιά. Αψιδωτή δεξαμενή. Τι είναι μαλάκα, αυτά έχω βάλει όλοι μέσα και φορτίζω. Σπασίκανε παιδιά, επειδή τους άραψα το φως. Για πες Λευτέρη, πού είμαστε τώρα. Λίμνη. Και φεύγουμε από τη Λίμνη και πάμε. Πού πάμε? Δεξιά, downtown Λουτράκι. Πάμε Λουτράκι. Πάμε καζίνο. Πάμε καζίνο. Πάμε καζίνο. Πάμε να δοκιμάσουμε τις τύχες μας. Επειδή ήρθαμε στη Λίμνη να κάνουμε όλη αυτή τη φάση τέλος πάντων με τα Sparkles. Με τα ποια? Με τα Sparkles. Βέβαια. Τις φωτιές και τις προσωπικές αυτές. Αλλά τελικά δεν επιφύσαγε πάρα πολύ. Αποτύχαμε και σε αυτό, πες το. Αποτύχαμε και σε αυτό. Αποτυχημένη φωτογραφία. Νίκο, είσαι στο πλάνο, κάνε κάτι. Βγάζει και το δάχτυλο. Σιγά το 47. Το 47. Τι τέτοιο φτιάξατε, πώς λέγεται το group. 47 group. Φορική Μυρζόλα και 47 group. Δεν ξέρω. Εσύ, πού είναι κα... Πού είναι ρε μα, άλλα το... Γερυμένος YouTuber! Θα μας σκοτώσει. Πρέπει να γίνει ένας επίλογος. Βασικά ο επίλογος είναι αυτός. Κάτσε ποτέ σε τραπέζι με το νούμερο 47. Λοιπόν, τίποτα, ήταν μια αποτυχία. Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι δεν κάτσε σε τραπέζι με το νούμερο 47. Και ότι ήταν μια αποτυχία σήμερα την ημέρα. Αποτυχία δεν ήταν, από αυτά που κάναμε δεν είχαν επιτυχία. Δεν βγάλαμε μια ωραία φωτογραφία, δεν φάγαμε ωραία, δεν παίξαμε στα μπουλούδια, δεν φτιάξαμε στεφάνι και δεν έγιναν τίποτα από όλα αυτά. Ήταν μια αποτυχημένη εκδρομή. Αλλά μαζέψαμε πολλές ωραίες εμπειρίες. Καλό σας βράδυ. Πέρασαν όμορφα, όμορφα, όμορφα.